Πάμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, συνεχίζοντας το ίδιο βέβαια θέμα, στο ίδιο αντικείμενο και μαζί με τον Παντελή Οικονόμου εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος μέσω Skype, διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τουρκολόγος και νομικός. Καλησπέρα σας κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να κάνω το ερώτημα κάπως έτσι λίγο από τη μέση. Βλέπω τη φάκα που έχουν στήσει οι Τούρκοι, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί στην Ελλάδα, αλλά δεν βλέπω το δόλωμα. Συνήθως τις φάκες δεν βάζουμε και ένα δόλωμα. Σωστά. Εδώ υπάρχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση εκ μέρους των Αμερικανών, των Γερμανών και των Τούρκων που δεν βάλανε δόλωμα. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε και χειρότερα. Δηλαδή η ομή βία είναι αυτή που θα μας υποχρεώσει να μπούμε στη φάκα και να υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία. Όχι το δόλωμα. Καμία βία, τίποτα. Πάμε μόνοι μας. Σαν το πρόβατο πάει στον κρεμό κατευθείαν. Ωραία. Άρα δηλαδή έχει αποδώσει η επιδίωξη των Τούρκων. Χωρίς μάχη να πάμε κατευθείαν στην υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης. Χρόνια χτυπιέμαι και τα λέω και τα γράφω και σε άρθρα και σε συνεντεύξεις και έχω λιδωρηθεί και έχω περάσει όλα αυτά που περνάμε όσοι έχουμε δημόσιο λόγο αφιλοκερδός κιόλας. Βρίσκουμε τον πελά μας στο τέλος. Σήμερα, και το λέω πρώτη φορά δημόσια εδώ πέρα σε εσάς, θα το κάνω και ανάρτηση, αποφάσισα να αυτολογοκριθώ. Δηλαδή. Για δεύτερη φορά. Αρνούμε να συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο που γίνεται με έναν λαό ο οποίος είναι στα κάγκελα για οτιδήποτε. Μνημόνιο αντι μνημόνιο, ευρώ αντι ευρώ, εμβόλιο αντι εμβόλιο, ρωσόφιλοι ουκρανόφιλοι, τουρκοφάγοι τουρκολάγνοι κτλ. Και σε πλήρη διάσταση αυτός ο μοιρασμένος κόσμος μεταξύ του, που είναι έτοιμος για εμφύλιο, κανονικά, τουλάχιστον λεκτικά ακόμα, στα social, είναι σε πλήρη διάσταση όλος αυτός ο κόσμος με τον πολιτικό-κομματικό κόσμο. Γιατί ξεχωρίζω τον πολιτικό κόσμο από τον πολιτικό-κομματικό κόσμο. Είμαστε σε πλήρη διάσταση κοινωνίας. Εγώ αρνούμαι να ρίχνω λάδι στη φωτιά σε όλο αυτό το πράγμα, διότι έχει χαθεί αυτή τη στιγμή πλήρως η αντικειμενική επιστημονική κρίση. Μπαίνει πρώτα το ιδεολόγημα και στη συνέχεια επικαλούμαστε την επιστήμη για να ενισχύσει ως εργαλείο το ιδεολόγημα. Ενώ θα πρέπει πρωτίστως να πηγαίνει η επιστήμη, να γίνει το πείραμα, το κοινωνικό ή του εργαστηρίου, το όποιο πείραμα, το αποτέλεσμα να μας δημιουργήσει ιδεολογία. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα έχουμε και απολυτότητα σε αυτό, σε σημείο ή θα ακολουθήσεις αυτό το οποίο σου λέω, ή θα πάρεις τη δικιά μου άποψη, γιατί έτσι νομίζω, γιατί ως εμή δοκή που θα έλεγε ο Ηρόδοτος, αλλιώς είσαι ψεκασμένος, είσαι φασίστας, είσαι αντίθετος, είσαι εκείνο κτλ. Εγώ σε αυτό το λάδι τη φωτιά, στη χώρα την οποία λατρεύω και από όπου κατάγομαι και το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Έχω την τύχη να γνωρίζω τους προγόνους μου αγωνιστές του 21. Όλοι είχαμε. Εγώ τύχη να τους γνωρίζω κιόλας ποιοι είναι από τα χαρτιά τους. Εγώ αρνούμε να ρίξω λάδι στη φωτιά αυτή τη στιγμή ή να γίνω άλλος ένας αποδιαπομπαίος τράγος, έστω και αν είμαι τελευταίος τροχός της αμάξης. Μπορεί να ακούγεται τραγικό αυτό που λέτε, αλλά χαίρομαι γιατί κατά σύμπτωση, χωρίς να το γνωρίζετε εσείς, στην αρχή της εκπομπής λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε νέο εμφύλιο πόλεμο υπέρ της Ρωσίας ή υπέρ της Ουκρανίας, αντί να σκεφτούμε τα ελληνικά συμφέροντα στην προκειμένη περίπτωση, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση. Όχι, οπαδισμός. Οπαδισμός, ιδεολειψία, να κερδίσω εγώ. Εγώ, οπαδός του τάδε. Ή εγώ, να επικρατήσω εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό ξέρετε είναι ίδιο των προτεκτοράτων, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα της εξάρτησης, της υποτέλειας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται και τυράκι στη φάκα. Ναι, δεν χρειάζεται καν τη ρίπια. Το είπα. Ναι. Ιδρυθήκαμε ως τέτοιο το 1830 με εκλεγμένο από την Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων τον πρώτο κυβερνήτη δημοκρατικά εκλεγμένο στην Ευρώπη της φεουδαρχίας και του δεσποτισμού των αυτοκρατοριών. Εκλέξαμε τον πρώτο από τον λαό κυβερνήτη. Ναι. Αυτό δεν το θέλανε, τον κατήργησαν εν ζωή με το πρωτόκολλο του Λονδίνου 3 Φεβρουαρίου του 1830 και εκεί εγώ ως νομικός και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου αναζητώ τον ηθικό αυτούργο της δολοφονίας του 1,5 χρόνο μετά το Σεβέρι του 1831. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι γραμμένη και γνωστή. Παρόλα αυτά όμως αυτός ο ξεγραμμένος Καποδίστριας κατάφερε να ανατρέψει τα αρχικά σχέδια και των Άγγλων και των άλλων δυνάμεων βάζοντας εντέχνος τη Ρωσία στο παιχνίδι. Είδατε την κατάληξή του 1,5 χρόνο μετά, αφού τον είχαν καταργήσει εν ζωή. Ναι. Εντάξει. Σε ατομικό επίπεδο δηλαδή είχε προγραφεί πλέον. Αλλά αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο και ο Καποδίστριας είχε σχέδιο από την εποχή πριν την επανάσταση του 1921. Σαφώς. 1802 εταιρεία των φίλων στην Κέρκυρα.
Ο Καλευράς που ήταν και φιλικός και ήταν και ιερολοχήτης, μετά έγινε Ειρηνοδίκης, γράφει ότι η εταιρεία των φίλων του Καποδίστρια απλά μετονομάστηκε σε φιλική εταιρεία. Και γιατί δεν φανέρωσε ποτέ τη σχέση του με τη φιλική εταιρεία, διότι θεωρούσε ότι μυστικό που ξέρουν δύο δεν είναι μυστικό. Εν τούτης ο αδελφός του, ο Βιάρος, βρέθηκε στην συνέλευση που κάνανε οι φιλικοί στην Πάτρα το Δεκέμβριο του 1820. Ήταν ο αδελφός του εκεί, να ξέρει τι γίνεται. Και βεβαίως πήγανε καλόπιστα, ανοήτως καλόπιστα, στον Ανθέλινα Γκριν, τον πρόξενο των Βρετανών, και του είπανε: θα δείξει η Βρετανία βοήθεια ή ανοχή στην επανάσταση στην ελληνική την άνοιξη του 1921. Και πήγε και τους κατέδωσε κατευθείαν ο Βρετανός πρόξενος στον Μουχλής Γιουσούφ Πασά της Πάτρας. Και μετά η Πάτρα δεν καταλήφθηκε, όπως ξέρετε, απελευθερώθηκε από τους Έλληνες ποτέ, σχεδόν μέχρι το 1828-29, διότι οι Βρετανοί από τη Ζάκυνθο σπάγανε τους αποκλεισμούς των Ελλήνων και κάναν τροφοδοσίες στους Οθωμανούς της Πάτρας. Άλλο ένα θέμα που πραγματικά είναι ένα κεφάλαιο άγνωστο στην ελληνική ιστορία, αυτό που μας περιγράψατε μόλις, το οποίο αποδεικνύεται και από άλλα στοιχεία. Και αξιωματική του Ιβραήμ. Να μετρήσουν πώς ήταν οι Γάλλοι στο στράτευμα του Ιβραήμ όταν έκαιγε το Μοριά. Α, βέβαια, ναι, για αξιωματική κιόλας. Περισσότεροι από τους φιλέλληνες, 1200 φιλέλληνες, πολεμήσαν με την περίοδο των Ελλήνων. Όχι, αναφέρομαι στο Καποδίστρια, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ανακατεύτηκε από την εποχή που έγινε κυβερνήτης. Μεγάλο λάθος. Ανακατεύθηκε προεπαναστατικά και ίδρυσε αυτές τις μυστικές εταιρείες. Απόδειξη ότι τα χρήματα που μάζευε από τη λεγόμενη Φιλόμουσο εταιρεία, που είχε βάλει και τον Τζάρο να γίνει μέλος, πηγαίνανε σε τρία μέρη. Στο δάσκαλο, στον παπά και στον οπλαρχηγό της περιοχής. Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που μας φέρνει στο αντικείμενο. Με συγχωρείτε που με βλέπετε, έτσι είμαι σκασμένος. Δεν υποκρίνομαι, ναι, ούτε ηθοποιός είμαι. Σας βλέπω, ούτε δικηγόρου πρόζα κάνω τώρα. Είμαι σκασμένος. Πάντως αυτό αποδεικνύει αυτό που κουβεντιάζουμε, δηλαδή ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο χωρίς το οποίο δεν μπορείς να ξεκινήσεις καμία μεγάλη σοβαρή δουλειά. Ο Καποδίστριας είχε σχέδιο και η ελληνική επανάσταση με τον Καποδίστρια ξαναβρήκε την επαφή με το σχέδιο. Γιατί προηγουμένως η φιλική εταιρεία είχε αποκεφαλιστεί, έτσι, στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και υπήρξε και ο εμφύλιος πόλεμος στην Πελοπόννησο κλπ. Και τα διάφορα άλλα. Με τον Καποδίστρια ξαναβρίσκεται ο εθνικός σχεδιασμός. Το θέμα είναι πού θα βρούμε τον Καποδίστρια σήμερα. Γελάει ο Παντελής. Ναι, δεν μπορεί να βρεθεί. Έτσι προσωποπαγής κινήσεις σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να αυτοκινήσουν. Ναι. Για τον πολύ απλό λόγο ότι σε χρόνο τέτοιο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όποιος και να εμφανιστεί, θα τον περάσουν από τη μηχανή του κοιμά. Θα τον γελιοποιήσουν. Και υπάρχει και μια κοινή γνώμη, πράγματι έτοιμη, να απορρίψει τα πάντα. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Σταθακόπουλο. Με τον αγαπητό κύριο Σταθακόπουλο. Πράγματι, η κοινή γνώμη είναι διατεθειμένη να απορρίψει τα πάντα. Γιατί, διότι υπάρχουν και μερίδες ισχυρές, δηλαδή υπάρχει και λόγω της ανασφάλειας, υπάρχει και το στέγαστρο ομοειδεατών. Δηλαδή είναι πολύ απορριπτική, ένθεν κακήθεν. Οπότε όποιος και να εμφανιστεί, το πιο σωστό πράγμα να πει, θα υπάρξει άρνηση. Απλώς δεν συμμερίζομαι την αποχή. Δηλαδή, και οι απέχοντες από τις εκλογές απονομιμοποιούν τα υπάρχοντα κόμματα και κατά τη γνώμη μου δικαίως τα αποδοκιμάζουν. Εάν η μέθοδος είναι ενδεδειγμένη, εκεί έχω ένσταση. Νομίζω ότι πρέπει να συμμετέχουν. Τι θα ψηφίσουν. Αν εφ' ελπίδας θα ψηφίσουν αυτόν που τους δημιουργεί.